Αν αύριο εσείς εκλεγείτε με τις διαφορετικές τάσεις οι οποίες υπάρχουν εκεί μέσα, τι θα κάνετε, πώς θα το διαχειριστείτε? Η δικιά μου άποψη είναι να αποφασίσει ο κόσμος του κόμματος ο ίδιος τι θέλει. Έχετε εκλεγεί. Είναι ένα υποθετικό σενάριο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα στο κόμμα. Πολλές και διαφορετικές φωνές. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε? Νομίζω όσο παραπάνω δημοκρατία υπάρχει, τόσο πιο γρήγορα αποφασίζουμε. Λέω, θα δώσω φωνή στα μέλη του κόμματος να αποφασίζουν για την πολιτική που χαράσουμε. Όλα τα μέλη του κόμματος. Δηλαδή, θα γίνει ένα εσωτερικό δημοψήφισμα για το τι θα κάνουμε με την ομπρέλα ή τι θα κάνουμε με τους προεδρικούς. Δεν σας καταλαβαίνω. Βοηθήστε με λίγο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημοκρατία στο κόμμα μας μέσα. Η μόνη τάση πρέπει να είναι η τάση του λαού. Εγώ αυτό θέλω. Εμένα αυτό με εκφράζει. Ποιος θα τη βγάλει? Δεν σας καταλαβαίνω μέχρι τώρα. Λοιπόν, η γραμμή αυτή, εγώ θα προτείνω τη γραμμή. Ναι. Και άμα είναι ένα ευαίσθητο θέμα, θα άφηνα όλα τα μέλη του κόμματος να συνεισφέρουν σε αυτό με ψήφο και θα έλεγα ότι άμα αυτή η ψήφος έχει ένα ποσοστό όπως 2/3 αντίθετο σε αυτό το οποίο εγώ πιστεύω σαν πρόεδρος, τότε θα πρέπει εγώ να πάρω την επιλογή ή την ακολουθώ ή είναι ένα τόσο μεγάλο ζήτημα για τον εαυτό μου που δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα προχωρήσω στην εξαγωγή δημοψηφίσματος.